και αυτά που γίνονται, ούτε και πανικό, αλλά θέλει προσοχή. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα, θυμάσαι τον ωραίο μας, τα ωραία μας παιδικά χρόνια που ερχόταν ο νονός, σου φέρνε τη λαμπαδίτσα σου, σου φέρνε ενδεχομένως παπουτσάκι, κανένα μπουκανάκι και σου φέρνε και ένα ωραίο τεράστιο σοκολατένιο αυγό, ωραία δεν το λέω, ωραία δεν το παίζω, που μέσα είχε και διάφορα τέτοια πιτσόλια τα οποία τα τρώγαμε. Έχει γίνει Κωνσταντίνου με το προφιτερόλι. Περίμενε το αυγάκι δηλαδή. Το οποίο εγώ θέλω να σας πω ότι ο νονός μου ήταν ζαχαροπλάστης. Είχα καμιά 30 αργά αυγά τα οποία έτρωγα. Σαν γι' αυτό. Να το πασχαλινό αυγό. Γεμάτο είναι. Έτσι, τι ωραίο. Τι όμορφο. Αυτό έχει και σχεδιάκι, το πουλάκι εκεί, τα λουλουδάκια. Έτσι. Με την πασχαλινή κορδελίτσα του. Αλεξάνδρα Μερακλήδη, πού βρίσκεσαι? Θα έχουμε φέτος πασχαλινό αυγό σε πάρκι, Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Καλημέρα, τι λένε οι αρμόδιοι που πέρσι βλέπουμε είναι μαζί σου ο κύριος Γιάννης Μάνος. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Πέρσι είχαμε κάνει τη σύνδεση και ήταν όλα στολισμένα τα αυγά. Υπάρχει μια ακρίβεια, τώρα το Πάσχα πέφτει πιο αργά, υπάρχει μια ακρίβεια στο κοκακάο και στη σοκολάτα και θα υπάρχει και έλλειψη. Να δούμε σε τι τιμή θα φτάσει το σοκολατένιο αυγό που περιμένουμε κάθε χρόνο, μέσα έχει και δωράκι. Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Μάνο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Υποφάτια και κύριε Κουτροκόλη. Γεια σας, γεια σας. Πολύ ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Που αναδεικνύετε θέματα της επιχειρηματικότητας. Πολλά μέλη μας, εργαστήρια και εργοστάσια που παράγουν σοκολάτες, πασχαλινά αυγά, μας έχουν ενημερώσει για ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτό το διάστημα. Είναι καταρχήν η ακρίβεια, η μεγάλη άνοδος της πρώτης ύλης του κακάου, ναι, που παράγεται η σοκολάτα. Ένα παράδειγμα, να σας δώσω μια συγκεκριμένη ποιότητα που κόστιζε ας πούμε 3 χιλιάρικα ο, ναι, τόνος 4, έχει διπλασιαστεί και ανεβαίνει ακόμα, συνέχεια ανεβαίνει. Ναι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εξής, ότι επίκειται και έλλειψη πρώτης ύλης. Δηλαδή, τι θα μας λείψει? Εγώ χωρίς σοκολάτα, κύριε Μάνο, δεν μπορώ. Και βλέπω και τα γλυκάκια τα οποία μας δίνετε και είναι όλα με σοκολάτα. Λέτε και το κάνετε επίτηδες. Ναι, τι σημαίνει έλλειψη? Δεν θα έχουμε σοκολάτα αυτό το καλοκαίρι? Κοιτάξτε να δείτε, δύο χώρες οι οποίες παράγουν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής, η Γκάνα και η, ναι, Ακτή Ελεφαντιστού, έχουν μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή τους. Πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν άσχημες κλιματολογικές συνθήκες και υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας του κακάου και κατ' επέκταση της σοκολάτας. Και γι' αυτό ήδη σπάνε συμβόλαια παράδοσης. Δηλαδή, ένας που είχε παραγγελεί ας πούμε 10 τόνους σοκολάτα, του παραδίδουν ένα τόνο. Και εξ αυτού βγάζουμε το συμπέρασμα ότι θα υπάρξει και σε λίγο διάστημα έλλειψη της πρώτης ύλης. Κύριε Μανώ, πέρσι αυτή την εποχή, μάλλον λίγο πιο μετά, λίγο πριν το Πάσχα, είχαμε κάνει πάλι σύνδεση με το κατάστημά σας, ένα πολύ ωραίο αρτοπείο, συνοικιακό στη Νέα Σμύρνη, να δεν κάνω λάθος, που είχατε στη σειρά τα αυγουλάκια. Τα αυγουλάκια, τα πασχαλινά, φέτος δηλαδή, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Πιστεύουμε ότι οι προμήθειες οι οποίες ήδη βρίσκονται στις βιοτεχνίες και στα εργοστάσια, ναι, θα επαρκέσουν για τις γιορτές, για να παραχθούν. Δηλαδή αυτή την περίοδο παράγονται τα σοκολατένια αυγά και σε λίγο ας πούμε θα αρχίσουν οι παραδόσεις. Σε τι τιμή τα πασχαλινά αυγά, κύριε Μάνο, σε σχέση με πέρσι αυξημένα, να μας δώσετε λίγο ενδεικτικά κάποιες τιμές? Κοιτάξτε να δείτε, ναι, μέχρι τώρα είχαμε τιμοκαταλόγους οι οποίοι, ναι, θα αναθεωρηθούν, πιστεύω, προς τα πάνω του προβλήματος της αύξησης. Βέβαια, εντάξει, εμείς θα κοιτάξουμε, επειδή καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος θέλει προσιτά προϊόντα, θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο το δυνατόν σε μικρότερη αύξηση. Μάλιστα. Πότε θα σας έρθουν τα αυγουλάκια? Ακόμα είναι νωρίς. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς, αλλά εντάξει, από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά κάποιοι κωδικοί θα αρχίζουν να τοποθετούνται. Εκεί θα είμαστε, κύριε Μάνο, εκεί θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά, κύριε Μάνο. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα τα δούμε. Είναι ακόμα νωρίς για να τα δούμε.